μέλος του Προεδρείου του Πολιτιστικού μας Συλλόγου και της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας, σας καλωσορίζουμε και σας χαιρετούμε όλους θερμά. Σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι να αλληλογνωριστούμε ανάμεταξύ μας όλοι οι αντιπρόσωποι που εκλέχθηκαν με το ψηφοδέλτιο του πρόεδρου, ο Σύλλογος και η νεολαία, να μιλήσουμε για τα μελλοντικά καθήκοντά μας. Σύντομα θα γευτούμε και τα εδέσματα που μας προσφέρει ο σύντροφος Γιώργος Κουκουτζής για να είναι η συζήτησή μας πιο άνετη και ελεύθερη. Για την φιλοξενία του αυτήν τον ευχαριστούμε. Hívottak, kedves barátaim! A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete és a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata részéről szeretettel köszönjük Önöket! A mai találkozónk célja, hogy jobban megismerjük egymást, mindazok a képviselők, akiket megválasztottak a Szilogot és a Görög Ifjúsági Egyesület szavazólistájáról, és hogy megbeszéljük a jövőbeli feladatainkat. Egyúttal megkóstoljuk azokat az ételeket is, melyekkel Kukundis Jorgosz kínál meg bennünket, miáltal beszélgetésünk kötetlenebb és szabadabb lesz. Köszönetet mondunk neki a vendéglátásért. Tóra, para colocar un kilométerre Most felkérem Kanakis Lefteriszt, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnökét, hogy köszöntse a megjelenteket. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω όλους σας που είσαστε σήμερα εδώ σε αυτή την γιορτή μας. Καλωσορίζουμε από την πρεσβεία του συνάδελφους μας εδώ. Καλωσορίζουμε όλους που δεχτήκανε την πρόσκλησή μας και σήμερα είναι μαζί μας. Μεγάλη χαρά μου είναι, μεγάλη χαρά μου πως όπως ο Σύλλογος ξεκίνησε και ξεκινάμε για τις εκλογές, βλέπω πως πραγματικά η νεολαία εδώ είναι και στο πρόγραμμα μας όπως γράφουμε μαζί με την νεολαία θέλει ο Σύλλογος να συνεχίσει τη δουλειά αυτή και όπως γράψαμε και στο πρόγραμμα μας χωρίς την νεολαία δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή. Αυτή την νεολαία τη φέραμε εδώ και φέραμε τώρα και τους μεγάλους, τους αντιστασιακούς, τους συνταξιούχους μαζί, μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και όταν ξεκινήσουν οι εκλογές, μόνο ενωμένοι μπορούμε να κρατήσουμε τον ελληνισμό. Γι' αυτό εγώ, μεγάλη χαρά μου είναι τώρα που σας βλέπω εδώ και ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλά χρόνια και ενωμένα. Ευχαριστώ. Most felkérem Koránisz Leokratiszt, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnökét, hogy köszöntse röviden a megjelenteket. Θεωρήσαμε σωστό πριν να πάμε στις κάλπες να κάνουμε μια τελευταία ενημέρωση το πώς θα γίνει η ψηφοφορία και τα λοιπά. Αλλά πριν όλα αυτά, όπως μάθατε, ότι μόνο σε αυτό το χρόνο πήραμε μέρος ή μάλλον βρεθήκαμε σε τέτοια γεγονότα τα οποία θα πρέπει να τα θυμηθούμε. Και πρόσφατα χάσαμε και έναν ταξίδι του Δημοτικού Συμβουλίου του Ελλάδου, τον Κουστούδη. Θα ήθελα ένα λεπτό συγγύη για όλους τους πρώην αγωνιστές. Ένα λεπτό συγγύη. Με τις προσπάθειες μας, με το που παρακαλείστηκε ότι θα ξεκινήσει και άλλη μια κοινωνική προγράμμαση στις εκλογές μας, προσπαθήσαμε να βρεθούμε σε επαφή με την άλλη οργάνωση, η οργάνωση της νεολαίας, καλέσαμε κάποιο ραντεβού. Δυστυχώς αγνοήθηκε το ραντεβού αυτό. Δεν γίνηκαν εκ μέρους τους καμία άλλη προσπάθεια. Εγώ πάρα πολύ λυπάμαι που ακούστηκε αυτό το σύντροφο του Κανάκη ότι ενωμένοι θα πάμε μπροστά.
θα θέλαμε κι εμείς πάρα πολύ, μια από τις ώρες είμαστε, θα έλεγα, την τελευταία ώρα, έστω και τώρα, να καθίσει ο σύντροφος Καμέκης με τον κύριο Σοφοκλή, να τα πούνε, πας και μπορούμε κάτι από τα κοινά προγράμματα τα οποία έτσι τραυματίζουν τον ελληνισμό, έτσι να τα διατρέψουμε. Ένα το οποίο είναι πάρα πολύ, ακριβώς πριν, εχθές τέτοια ώρα, εγώ έκανα την απολογία μου μπροστά στο σώμα της Αυτοδιοίκησης της Ουγγαρίας. Πολύ καλά δούλεψε το σώμα αυτό. Εγώ αυτό είπα και δέχτηκε με ομοφωνία. Δέχτηκαν τα μέλη την δική μου εισήγηση. Πολύ καλά δουλέψαμε. Κάθε χρόνο συνεδριάσαμε το δεύτερο 10 με 12 φορές. Κάθε χρόνο βγάζαμε αποφάσεις από 60 μέχρι και 100 αποφάσεις, που σημαίνει όλο αυτό ότι πίσω από αυτό υπάρχει μια πάρα πολύ θετική δουλειά. Αλλά το βασικότερο ήταν που μπορέσαμε στα χρόνια 4 αυτά να δημιουργήσουμε μια ενότητα σε μια σκέψη. Η βασική σκέψη ήταν να μην απομακρυνθούμε από την ιστορία μας, από την ιστορία αυτή που μας οδήγησε εδώ στην ξενιθιά, εσάς πρώτα, εμάς σαν μικρά παιδιά, αλλά και την επόμενη γενιά, οι οποίοι γεννήθηκαν εδώ. Γι' αυτό και μπορώ να πω ότι θα συνεχίσουμε αυτό το πνεύμα, αυτό το αγωνιστικό πνεύμα, μέσα από τα πλαίσια τώρα της Αυτοδιοίκησης της Νέας Ουγγαρίας, το νέο Προεδρείο να πιέσει έτσι τις ουγγρικές όπως και τις αρχές της Ελλάδος να βοηθήσουν έμπρακτα τη δουλειά μας. Αυτό που ζητήσαμε με την πρόσφατη, θα έλεγα, επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικού του κ. Δρούτσα στην αυτοδιοίκησή μας ήταν να προσταθούν δύο δασκάλοι για το βολείο του Μπελογιάννη και ένας για την Πεσταπέστη, επίσης την δύο νηπιαγωγή, επίσης για τον Μπελογιάννη και μία για την Πεσταπέστη. Η απάντησή του ήταν θα με πάρει τηλέφωνο και θα πάρω κάποιο γραπτό. Μέχρι αυτή την ώρα δεν πήραμε τίποτα. Πιστεύω όμως ότι βρίσκονται εδώ στους καλεσμένους και πρόσφυγες ελληνικής παιδείας, οπότε ακούνε τα λόγια μου, παρακαλώ όπως το επιθυμήσατε, αν είναι δυνατό, να βοηθήσουν, επειδή οι οικονομικές δυνατότητες εδώ του ελληνισμού είναι περιορισμένες. Πρώτον αυτό και δεύτερο το βασικό είναι ότι η ενότητα του εδώ ελληνισμού φάνηκε έμπρακτα και όταν το σώμα, θα έλεγα ομόφωνα, έγκρινε να ρευστοποιήσουμε τις συμμετοχές που είχαμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αγορά αυτού του ακίνητου που το ξέρετε όλοι σας και το ζητώ, το οποίο το φράξαμε, το αγοράσαμε και βέβαια το ίδιο σώμα πήρε απόφαση να ξεκινήσει το πρώτο στάδιο έτσι, της πραγματοποίησης αυτής της οικοδομής. Και όπως το ίδιο σώμα καταλάβαμε πολύ καλά ότι για να μπορέσει ο ελληνισμός εδώ, στην Ουγγαρία και στη συνέχεια να υπάρχει ύπαρξη, είναι μόνο έτσι δυνατή αν μπορέσουμε και το καταφέρουμε μέσα σε ένα, θα έλεγα, μικρό χρονικό διάστημα να σταθεί αυτός ο ύπος του ελληνισμού, έτσι που να καταφέρουμε να κάνουμε ένα, θα έλεγα, ολοήμερο νηπιαγωγείο για να έχει εφεδρείας η Τσαρούχα Ευαγγελίου στο σχολείο. Γιατί βλέπω πάρα πολύ δύσκολα να συνεχίσουμε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με τα σημερινά δεδομένα. Οπότε εκεί είναι ο στόχος μας η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα παιδικά, από τα χρόνια νηπίου. Και βέβαια γίνηκαν τεράστιες προσπάθειες με το κέντρο ερεύνων που λειτουργεί στα πλαίσια της Αυτοδιοίκησης της Ουγγαρίας για να ερευνήσουμε, θα έλεγα, την ύπαρξη της πρώτης ελληνικής διασποράς στην Ουγγαρία. Ακριβώς σήμερα, με την οργάνωση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων της Βουδαπέστης και δεν θυμάμαι ποια άλλη οργάνωση, μαζί, η Νεολαία, δημιούργησε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα σε ένα πλοίο που κάναμε έτσι
ασχολήσαμε το Σταυρό στο Δούναβι, δεν υπάρχουν άλλα δέντρα εδώ, υπάρχει ο Δούναβι στην Ασική θάλασσα. Και βέβαια με την τελευταία αυτή και η δική μας και της νεολαίας και της Βουλαπίσης ήταν η τρόπος εγώ και να συνεχίσουμε αυτά τα ωραία έργα. Πιστεύω εγώ σε αυτά τα πλαίσια θα βρούμε κοινή γλώσσα και είμαι σίγουρος ότι όποιος και να εκλεχθεί στο επόμενο σώμα πρόεδρος, ο στόχος είναι αυτό, δηλαδή που αποφασίσαμε η προηγούμενη τετραετία, δηλαδή να δημιουργεί το οικοδόμημα αυτό το ελληνοκουβρικό πνευματικό κέντρο. Και θα δώσω τώρα το μικρόφωνο στον Λευτέρη Κανάκη, ο οποίος θα σας ενημερώσει πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ και επειδή ξέρουμε έχουμε πολλούς σπουδαί και καταλαβαίνω τα ελληνικά, να τα πούμε και στα ουγγαρίζικα τι είπαμε. Θα την μόγερον ισμέγγμον έρμονταν ακολύβω τα λίνια για δομόγι τώρα ακουζά σούπνορ και σε ρετε κμίντα κίνε εκμέτρωσε οι δομόγι για να λύτε που έφωγω τα κομέκχη βούγκο ακούσουν ετήρτε ούρμιον ρεσούγκαν που το σύλλογος μέχει βάσαρο ένι φιότο κλάτουν ούιον φιότο τι λέγω φιότο λότις νέμ νέμο κορουμπάντων για στο σέρβετε τε τόγουλ άτλο κύλες κουραλίν τούτο δε ο λίγε γεώς που ήθελαν το θεατρούκ, έδε και το θεατρούκ ο κέρ σάμι τον εγκυμό ήθλάτουν και σε ρελόγιο να γύρουν σάμορο με ήθλάτουν μήκε με ήρτου δόγου δουκ νέκου κόβιου μαν άντον δι μη στόφιου το πούτου του μαγνέκη που γράφει το γύρου ξηγετ και πισέει. Να γιου κύρσε λέμισε να υπόψε το θεατρούκ μας. Κύριε και πιπού, ο κύριος που το σύλλογος νίτων τρεσλίγγι μην τέν κυφέλη ότι ο δύο εξυγειρόκορ τέν υβολομίτ και εσύ παίζει δημοκρατικού σέρβεζε φουγμόνο ότι το βάβρο είσαι δε τι σέρβε ο Χόγιο Μάνιο και τι σέρβε ο Τούρτιν Αμιουκέτ ο Σούλε Ινκέτ ο Κυκμό Ιτβόνο και ο Δίδιο Σέμβερε και ο Κυκμέγγιρ Δεμνικολίου και σε νόητο ψουλ κόπιον και ο Δίδιο Σέξι. Ισπέρνησετε σε μη βέβαια σύλλογος ρέντεσβη, ενώ να σέρετε με κύρνη ο γένελη δε σύλλογος τόγουκοτ, εις όλου τότε γύε τόγουκοτ ισπέρνησετε, ενώ και ούλακια που βέλου τούνο και έτσι δόγος μη, που τον ίσταν ελέτσεβη αν ίδιες πόπιλες, ίσφο κινήρνη, που για κίσον σου τα κολίσταν, ελιάν ίδιες πόπιλ, πρόεδρο βάλωστας, και οι σέρβεζε τεκονέβεβε, ο βάλωστας όλο πια μπόλοντον, τον γύρω γύφυσαν οι σέρβεζε, Υπότιτλοι AUTHORWAVE το γύρο κούτρα εσένια φύρε το σύλλογος. Τα τη νέμπια νέβε κρέη ξένη, νέου γύρετε μιλόμι, έκαιρδιουν και τη μανπέντα ο Σάββατο φύρου και βέη ξένη, σέμι ο δέγγες, τι ειτκόλοι κοβόνα, τι ειτσέρδες για φύρου, ο με οικοσύμπατη κουσόφ, ο μπέκε λί ξένη, δεν μιλόμα σύλλογος, και όσο νεμζέτεν. Παρακαλώ τον Γιώργο Κολάτου, μέλος του Προεδρείου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ουγγαρίας, να αποφύγει ένα σύντομο χαιρετισμό. Most felkérem Kollátos Jorgos, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnökségi tagját, hogy röviden köszöntse a megjelenteket. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αγαπητοί μας συμπατριώτες, χρόνια πολλά. Επιτρέψτε μου εκ μέρους της Προεδρίας του Συλλόγου να σας χαιρετήσω θερμά και να σας ευχηθώ στη σημερινή γιορτή καλή διασκέδαση. Η γιορτή αυτή των Θεοφανίνων είναι φυσικά θρησκευτική γιορτή, αλλά με μεγάλη λαϊκή παράδοση. Γίνεται ο λεγόμενος αγιασμός των υδάτων με την ψευδέστηση στον κόσμο για καλύτερη σοδειά και ευημερία. Αλλά όμως, αν ο εργαζόμενος λαός δεν δουλέψει σκληρά, δεν υπάρχει προκοπή και ανακούφιση. Η γιορτή αυτή γίνεται και για να γλεντήσει ο κόσμος και να ξεχάσει για λίγο τα προβλήματά του. Γι' αυτό και εμείς σήμερα εδώ, ενωμένοι, ας ξεχάσουμε για λίγο τα προβλήματα που μας απασχολούν και ας γλεντήσουμε για λίγο με την απλόχερη προσφορά του σύντροφού μας Γιώργου Κουμτζή και με τους ήχους της μουσικής ορχήστρας. Σας ευχόμαστε
Και πάλι κέφι και καλή διασκέδαση. Καλή χρονιά με υγεία. Έφυγε ο χρόνος έτσι. Πρώτα, ο Ευάγγελος Νάτ, μαθητής του 12ου συμπληρωματικού σχολείου ελληνικών, θα ερμηνεύσει τα κάλαντα των φώτων. Most pedig tekintsünk meg egy rövid kulturális műsor. Elsőként hallgassuk meg Nagy Evangelos, a 12 évfolyamos kiegészítő görög nyelvoktató iskola tanulóját, aki vízkereszti kalendát fog előadni. Παράτα φώτα κι ο φωτισμός, η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός. Κάτω στον Ιορδάνη το ποτάμο κάθεται κυρά μας η Παναγιά. Οργάνο βαστάει και ρηκράτη και τον Αηριάννη παρακαλεί. Αηριάννη αφέντη και βαπτιστή, βάφτισε και μένα, Θεού παιδί, να ανέβω πάνω στον ουρανό, να μαζέψω ρόδα και λιβανού. Λέμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα ιδιαίτερα, εδώ και στο Φώτο Κουράτο, στον αδερφό του Γιώργο, που τον είχαμε μαθητή στο σχολείο, και σε αυτούς που γιορτάζουν αύριο, στους Γιάννητες. Θα ακολουθήσει η Φέδρα Νικολαίδου, μαθητριά του 12ου Συμπληρωματικού Σχολείου Ελληνικών, που θα μας απαγγείλει ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου με τίτλο Ελλάδα. Νικολαίδου Φέδρα, ο 12 ευφοιαμός κιέγησιτο γκρογ νιέβοκτατο ίσκολα τον Νόια, Γιάννης Ρίτσος, γκρογορ σεκτιμι βέρσιτ σαβάια ένετουν. Γιάννης Ρίτσος, Ελλάδα. Σπασμένες κλιματόβεργες, πέτρες, αγκάθια, μια στάμα. Το χωραφάκι ρήμαξε, σφαλιγμένο από χρόνια το σπίτι. Δεν μεταγύρισε από τότε ο Βαγγέλης. Πίσω από το στάβλο φαίνεται ένα κομμάτι θάλασσα, σγούρο γαλάζιο. Το άλογο του το είχε πουλήσει σε δύσκολες μέρες, ένα άλογο κόκκινο με μια σπριβούλα στο ζερβί του μάτι. Ένα πούπουλο γλάρου έπεσε στα ξερόκαλα. Στην πόρτα αντιγριστά η γερόνισσα. «Με κάτι τέτοια γέμουν ψευτοπράγματα», είπε, «βουλεύουμε τη ζήση μας». Ο άλλος δεν μίλησε. Κοιτούσε πέρα, έκανε το σταυρό του και προχώρησε σαν όταν να σπαστεί το χέρι της γερόνισσας ή το κούκουλο εκείνο. Τώρα θα παρακαλέσω τον σύντροφο μας, τον Μπενάζο, τον Βαγγέλη, να μας πει λίγα λόγια. Ελάτε, Βαγγέλη μου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα τα 87 έξιζε, τα 87. Επιτρέψετε και εμένα να πω κάτι. Είμαι 17 χρονών ακόμα. Αλλά θα μεγαλώσω κι εγώ. Λοιπόν, θα παρευθεί και λιγάκι, έτσι. Thank you.
Αγαπητά μου αδέρφια, δεν κάνω λάθος, είμαστε όλοι αδέρφια. Από το 1948 μέχρι σήμερα περάσανε 70 χρόνια τόσα, γεννήκαμε μια μεγάλη οικογένεια. Με τα καλά της, με τα κακά της, με τις συμφωνίες μας, με τις παραφωνίες μας, αλλά πρέπει να μείνουμε αδέρφια και στο μέλλον. Είμαστε εδώ σε ένα ξενοδοχείο μιας μεγάλης καλής οικογένειας του Απόστολου Κουκουντζή. Απόστολε, εδώ είσαι, έλα, έλα εδώ μαζί μας. Είσαι Λεβέντης, ήσουνα και έκανες μια οικογένεια Λεβέντησα. Εδώ είναι και η Κίτσα, είναι και ο Γιώργος και η Νατάσα. Να μας πού είσαι, πού είσαι, εδώ είσαι μαζί μας. Ανοίγουμε μια καινούρια εποχή των οικογενειών που δώσανε και δώσανε, αλλά δεν και δεν θέλουν να πάρουν, θέλουν να δώνουν μονάχα. Απόστολε, είσαι μαζί μας σήμερα. Και Κίτσι, Κίτσα μου, αγάπη μου, έλα να μας πεις δύο παραμύθια, δύο τραγούδια, δύο λεπτά. Η Νατάσα, η καλή κοπέλα που έγινε τώρα τελευταία και υπεύθυνη στη Δέτα Μπάνια. Ο γιος σου ο Λεβέντης, ο Γιώργος, ο εργατικός που τα έδωσε όλα εδώ και χρόνια, δίνει στους απόμαχους, στους συντρόφους του. Να είναι καλά. Έφερα σήμερα ένα ημερολόγιο του ΚΚΕ να στο δωρήσουμε, να σου δωρήσουμε και το μετάλλιο που σου αξίζει. Πού είσαι Γιώργο, Γιώργο, πού είσαι. Είσαι παιδί μας Γιώργο μου, πάρε αυτό εδώ και τα σήματα του ΚΚΕ να τα δώσουμε στην Κίτσα και στον Απόστολο. Μπορεί να έρθει εδώ η Κίτσα ή να πάμε εκεί και η Νατάσα. Να είσαι καλά. Αυτό είναι για σένα το γράμμα. Νατάσα, έτσι.
καιρό πάντα. Να μην μεγαλώνουμε, να μείνουμε και εδώ που είμαστε. Μικραίνομαι, έτσι. Ευχαριστούμε τον σύντροφο τον Μπενάτο Βαγγέλη, ένα μεγάλο τελευδόκημα. Ευχαριστούμε. Το ποίημα αυτό που θα πω είναι για το ρημαγμένο σπίτι που τα παρατήσαμε χρόνια, 60 χρόνια και μας χαλάει για να πάμε να το διορθώσουμε. Το ρημαγμένο σπίτι, σε καρτερόν να μπεις να βγεις, νοικοκυρά σαν πρώτα. Η κλειδονιά που σκούριασε, σαράκωσε η πόρτα και οι γρεντές σαπίσανε, δεν μείναν κεραμίδια και έγινα περνοδιάβαση στη γειτονιά στα γύρια. Αχ, πώς σε καρτερό να έρθεις, πολύ αγαπημένη, να μάσεις τις πετρίτσες μου, τα σάπια μου σαν ίδια, να βάλεις πόρτα όμορφη, να βάλεις παραθύρια, να βάλεις τα σκαλάκια μου και δίπλα σκαμνή, να κάτσεις να ξεκουραστείς, γριούλα πια καλή. Να βάλεις και βασιλικό, γαρύφαλα και κρίνα, και άρχισε το συγκύρισμα πρώτα από την κουζίνα. Και τότε βάλ τα χέρια στη μέση να με δεις πώς ήμουν και πώς με έφτιαξες, νοικοκυρά χρυσή. Κοίτα τα σκαλοπάτια μου, τα φρεσκασβεστομένα, λυσβούρισε τα πιάκια αυτά, τα μακρινά τα ξένα. Για να μυρίσω από ψωμί, ζεστό ξεφουρνισμένο, έλα νοικοκυρούλα μου, πάντα σε περιμένω. Για να μυρίσω από αρνί, με ζέτες κοκορέτσι και εκεί το κόκκινο κρασί λαμπρύ όταν θα φέξει. Αχ, πώς σε καρτερώ να έρθεις, πολύ αγαπημένη, για να μου δώσεις τη ζωή, άλλο δεν απομένει. Σε καρτερώ να μπεις να βγεις, πως έμπαινες και πρώτα και εκεί είδα στο κατόφλι μου να κουτσουλάει κότα. Κώστα Βάρναλη, οδηγητής. Όχι, διβέχεις, μια στιγμή, συγγνώμη. Δεν είμαι εγώ σφορά της τύχης, ο πλαστρουγός της μια ζωής. Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Δεν κατεβαίνω από τα νεφή, γιατί δεν με έστειλε κανείς, πατέρα στάχα παρηγόρια, για σένα σκλάβη που πονείς. Ουράνιες δίνανες αγγέλη, κρίνα πουλιά και ψαρμουδιές, τίποτα εμένα παραστέκουν οι θυμωμένες σας καρδιές. Εγώ του καραβιού γοργόνα, στο ορθόπλωρο καράβι εμπρός, απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ενάντια μου ο καιρός. Μέσα στο νου και στην καρδιά μου, αιώνων φοντώσανε ντροπές και την παλάμη μου αρματώνουν με φλογισμένες αστραπές. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι οι πεθαμένοι μ' ακολουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Μα κι όσοι αγέννητοι χιλιάδες, άπλαστοι ακόμα με βλογούν και όλοι ακουμπάνε τα σπαθιά τους απάνω μου και τα λυγούν. Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολουνούς, καθώς το μπήγω μέσα στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Άκου πως παίρνουν οι αγέρες, χιλιάδων τόνων τη φωνή, μέσα στο λόγο το δικό μου, όλη η ανθρωπότητα πονεί. Ω, πως τον παίρνουν οι αγέρες και πως φωνάζουνε μετά, άβυσι τάφοι, μαύροι τάφοι, ποτάμια γέματα πηχτά. Όθε περνά, γκρεμίζει κάτω, σαν το βορειά, σαν το νοτιά. Όλα τα φωνικά ριγάτα, θεμελιωμένα στην ψευτιά. Κι ένα στυλώνει και ανασταίνει, το ένα βασίλειο της δουλειάς. Ειρήνη, ειρήνη το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς. Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτή είναι, μεγάλο περιπρόσημα. Σε ευχαριστούμε. Thank you.
Στο τέλος, να ακούσουμε τη χοροδία Καριάτιδες που θα μας τραγουδήσουν έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Βίγκουλ, ο Καριάτιδα κόρουσα, Μίκης Θεοδωράκης μη βέιτα για έλεγ. Thank you.
ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για το μεγάλο χειροκρότημα. Και καλό τον επίτιμο πρόεδρο, τον Γαλάνη τον Νίκο, να μας πει και αυτός ένα ποίημα για την νεολαία. Λοιπόν, τον ερχόμενο μήνα, το Φλεβάρι, 23 Φλεβάρι, γιορτάζουμε την 68η επέτειο της τριλικής μας ΕΠΟΥ. Εγώ είμαι ένας παλιός διακονήτης και σε κάθε επέτειο επάγγελνα το τρίλο του κάστρο του Ημιτού για τους τρεις λεμέντες επονήτες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας. Λοιπόν, κάστρο δεν ήταν. Ένα σπίτι απλό, βαμμένο από τα συνθήματα του αγώνα, σαν όλα τα άλλα εκεί στον Ημιτό, ματώρησε η τύχη εις προμαχών. Κάστρο δεν ήταν, μάντεξε σαν κάστρο. Τρία παιδιά, τρεις λεβέντες, τρεις νέοι, ήταν οι μόνοι και άξιοι του φρουρού. Και γύρω ένα φουσάτο και σταπίτες, σουλιάδες, καστροπάρτες, Γερμανοί. Κι όταν στο γέρμα του ήλιου αντριωμένοι σύγχυσαν πια κι αυτοί χωρίς πρωί, προχώρησαν αργά, σκυφτά, σκυμμένοι οι πολιορκητές μες στη σιγή. Σωρό τα πτώματα έλεγαν θα βρούνε, μα βρήκαν μόνο τρία νεκρά παιδιά. Κατάπληκτοι τα βλέπουν και απορούνε. Πού θεύγαινε μια τέτοια λεβεριά? Πού θεύγαινε μέσα στα λιάτα απ' τη θυσία, τα είχε επών γεννήσει η ηρωική να ξαναγράψουν μια παλιά ιστορία σε νέα σελίδα ακόμα πιο λαμπρή. Το πούγγι τώρα δίπλα και στα αρκάδι, το σπίτι κάστρο στέκεται ιερό και οι τρεις λεβέντες λάμπουν κάθε βράδυ τρίδημα αστέρια εκεί στον Ημιτό. Γεια σας. Παίξουν ο Γιώργος Κολάτος και η μουσική φίλη του. Παρακαλώ να χορέψετε ανάχετε διάθεση. Ως φίλη να πει βάτσο ραούταν, Κολάτος Γιώργος εις δεν εις βαράτα διάθενα. Συμμετέχουν. Και ως δεν μικρτεκ, Βουζουκί Γιώργανίδης Λαονίδας εις Σινέας Κασαλέκος, Πούπορα, Κατώνα Φατήμε, Χαρμονικά, Σμουκ Γκάμπορ, Κόγκα, Σμουκ Ταμάς, Γιτάρ, Χορβάτ Μπένιαμιν, Βασού Γιτάρ, Μιλέρ Ορέστης, Ντόπ, Πάζ Μανδισόμα. Σας ευχόμαστε στο μέλλον καλή δουλειά και τώρα για την ασχέτηση. Με την ευκαιρία του νέου έτους, σας ευχαριστούμε χρόνια πολλά και δουλειά και καλά και άμενα κατάντσες. Το ίδιο δεν στάτσουν, πού στάτσουν, δεν πιένε. Ιούς τώρα κοντά σκυβάν, ούς πόλα μην πόντο και στενά και νου ίδια τσόκ εγγυσίγε. Τσόκ σιγιά τα μου κάλος. Σας αποχαιρετούμε. Βούτσος να κονεκτεραμίσω, αρμέζεται ο Κιφέντρα Όρμα. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά. Θα το βράδυ, έτσι, απλόπτα, αλλά πολύ όμορφα, τον Ποντιακό Σύλλογο Σικιώνη και παρακαλώ τους χορευτάδες να φέρουν στη σκηνή. Άι για να φέρνει και βαπτιστεί, βάπτισε και εμένα Θεού παιδί. Να ανέβω επάνω στους ουρανούς, να μαζέψω Ρόδα και Λιβανούς. Καλημέρα, καλησπέρα, σπάξανε τον Πετεινό, έμεινε η κότα. Δώσε το βαψίσι μας να πάμε σ' άλλη πόρτα. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Thank you.
Y honra de Elena, tra de Elena,
Ακρίτα σαρασία, ακρίτα σαρασία, αυτήν και πάει στον πολέμο, για την ελευθερία, για την ελευθερία. Ismerős látok. Tehát rengeteg olyan ismerős arc van, akit korábban rendezvényeken nem láttam. Nagyon örülök, hogy most ezen a rendezvényen itt vannak. Nem tudom hogyan, és mégis eljöttek. Tényleg szívből örülök nekik. Van, akit egyúttal régi ismerősök, fiatalok is, és magyarok is. Nagyon sok magyar van itt, akinek megint csak szintén örülök, hogy hallják most ezt a beszédet, és látják, hogy milyen ez a rendezvény. Sokan ismernek már engem, sokan nem. 15 éve már táncolok a Helivenáki Táncegyüttesben, sokan ezen révén ismertek meg engem, a táborokban, a sportteljesítmények és a tánc révén. Akik nem ismernének azoknak, én most bemutatkozom hivatalosan, én vagyok Nikákis Szofoklész, a Görög Ifjúsági Egyesület elnöke, hivatalosan. Tehát reagálom a korábbi szóbeszédekre, teljesen hivatalosan, jogilag be vagyunk jegyezve. Büszkén vállalom nevemet, az egyesületet, ami már 10 éve létezik, ami most februárban ünnepli a 10. születésnapját, és 10 éve működik. Februárban fogunk tartani egy 10 éve születésnapot, ahol mindenkit szeretettel várunk. Magyarul fogok beszélni. Egyrészt azért, mert sokan megkértek, hogy magyarul mondjam a beszédet, mert sokan nem értik nagyon a görögöt. Másrészt én sem beszélem annyira a görögöt, hogy ezeket a gondolatokat, érzelmeket ki tudjam fejteni görögül, mint magyarul. Ezért elnézésüket kérem. Azt is nézzék el nekem, hogy egy ilyen darab papírról fogom most a gondolataimat összeszedni, ugyanis a meghívást én tegnap kaptam meg, tegnap délben, ami december 21-re volt dátumozva. Ennek ellenére, hogy én katonai, fegyveres szolgálatomat teljesítem, így is el tudtam jönni, és meg tudtam oldani. Volt szó, hogy itt most a Szilagosz, meg a GIA együtt, közösen próbálkozom. Ennek én nagyon örülök, végre egy pozitívum, és végre ezt először hallom, hogy akkor csináljuk együtt. De szeretném akkor megkérdezni, majd a tisztelt elnök urakat, hogy hol vannak a többi GIE
tagok, illetve képviselők, mert ők sajnos meghívót nem kaptak erre. Egyedül én kaptam, illetve telefonon, meg más úton, módon tájékoztaták őket, úgyhogy sajnálom, hogy nem tudtak eljönni, de képviselem őket, és az ő nevükben is beszélek. Amit még szeretnék elmondani, és felhívni a figyelmet az elnök urak részére, hogy sokkal több fiatal van Magyarországon, mint hogy azt ők gondolják, és akiket ők ismernek. Bizonyítja ezt azt is, hogy december 30-án az előszilveszteri partén több mint 300 ember volt ott, és a pozitív visszajelzések alapján a következő rendezvényeken még több ember lesz, még többen leszünk, és ez az egyetlen célunk a Görög Ifjúsági Egyesületnek, hogy összeszedjük az összes olyan magyar, illetve görög, vagy ahogy egy barátom mondja, félhelléneket, akik itt élnek, akit érdekel a zene, a kultúra, a történelem. Csak ez az egyetlen célunk, hogy együtt működjünk, ha kell, akkor együtt a Szilogosszal, és mi szeretnénk tovább is képviseltetni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hogy az elnök úr is végighallgatott. Köszönöm. Szeretném az elnök úr, hogy mondjam görögül, de mondtam az elején, hogy sajnos nem fogom tudni elmondani görögül, mert nem találok olyan szavakat, kifejezéseket sajnos. Εγώ πάλι επιμένω σε αυτό που έχω πει. Τον κύριο Σοφοκλή τον έχω συναντήσει δύο-τρεις φορές και η ερώτησή μου ήταν, ποια ήταν η ερώτηση, θυμάσαι, μην τέλασαν τώρα. Όταν ανταμώσαμε, σου έδωσα μία ερώτηση. Ελκέντες κάποιον αυτόν με τον μήμο το κέντες. Τώρα και τον χάρο στο μένετσα, έτσι βελγιονισμό, έτσι και τα σάμετρα, έτσι με το τραχείο δεν μπορούμε να το κάνουμε ο τέλα, δεν είναι. Δε, σε μια συστολάκο, μη κέντες τον τέλα. A két meghívás, vagy a két találkozó valóban létrejött, a harmadikat nem kaptam meghívás. Szerintem itt most így zárjuk is le, nem erről szól ez az este, hogy most itt erről ketten beszélgetünk. Hogy mit kérdezett az elnök úr, azt nem szeretném itt. Tisztán emlékszem, de nem szeretném ezt most itt mindenki előtt, mert etikátlannak tartom azt, hogy most akár tárgyal, csak szerettem volna megköszönni, hogy reagálnám elére. Ennyit szerettem volna, és köszönöm szépen. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο πρόεδρο που μας ενημέρωσε. Καταλαβαίνω πολύ καταλάβαμε, αλλά τέλος πάντων, αν κάποιος μπορεί για τους ηλικιωμένους να το μεταφράσει στα ελληνικά, θα χαιρόμασταν ακόμα περισσότερο. Πάντως, αν είναι εδώ ο Κανάκης, είναι και η Κανάκη. Εγώ θα θεωρώ σωστό να βρει τον κύριο πρόεδρο και να συνομιλήσετε. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς τον Νικάκη τον είχαμε, όπως σας είχαμε πει, τον καλέσαμε να έρθει στο γραφείο μας να κάτσουμε, θα τα μιλήσουμε αυτά. Ο Νικάκης δεν ήρθε. Τώρα ήρθε. Ευχαριστούμε. Νικάκη, να είσαι καλά και να είμαστε μαζί. Άντε, γεια.
Δες αν είμαι ορισμός σας Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στ' αργό δικό σας Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στ' αργό δικό σας Καλή πιστεύω να το δες αν είμαι ορισμός σας Γεννιέται σήμερον Βηθλέμ η πόλη και ουρανία γαλλώνται και ρεύει η όλη και ουρανία γαλλώνται και ρεύει η όλη Χριστός γεννιέται σήμερον Βηθλέμ η πόλη Τεφάνει τον αλόγο Ο βασιλεύς στον ουρανό και πίτη στον όλο Ο βασιλεύς στον ουρανό και πίτη στον όλο Εγώ σκυλέω κοίτεται Τεφάνει τον αλόγο Σε αυτό το σπίτι που θα με πετράει